Μια χριστουγεννιάτικη ανάρτηση της Μελάνια Τραμπ στο Twitter έγινε η αφορμή για να δεχθεί πλήθος επικριτικών και υβριστικών σχολείων. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε μια λαμπερή φωτογραφία στην οποία μιλάει στο τηλέφωνο μπροστά σε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στη λεζάντα αναφέρεται στον Άγιο Βασίλη που εργάζεται σκληρά για να προλάβει να παραδώσει δώρα σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, ευχαριστεί τη διοίκηση εναέρειας άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών που διοργάνωσε και φέτος το πρόγραμμα ψηφιακής ιχνηλάτησης στις πορείες του Άγιου Βασίλη. Η Μελάνια δέχθηκε ξανά τηλεφωνήματα από παιδιά και τα βοήθησε να εντοπίσουν το έλκυθρό του. Πολλοί ήταν όμως εκείνοι που έσπευσαν να την κατηγορήσουν για υποκρισία. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από κέντρα κράτησης μεταναστών, αναφέρουν ότι η Μελάνια δεν έχει κάνει τίποτα για να βοηθήσει αυτά τα παιδιά και ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το χρήμα. Φορώντας την κλασική του φανέλα με τον αριθμό 11, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμμετείχε σε νυχτερινό αγώνα χόκκι επιπάγου στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Στην ίδια ομάδα συμμετείχαν ο Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σόιγκου και οι πρώην αστέρες του χόκκι. Στην αντίπαλη ομάδα συμμετείχε πλήθος επιχειρηματιών. Το πρωτάθλημα νυχτερινού χόκκι δημιουργήθηκε το 2011 μετά από πρωτοβουλία του Ρώσου Προέδρου και διάσημων παικτών ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών για το άθλημα. Αντιδράσεις προκάλεσε η χριστουγεννιάτικη κάρτα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με πλήθος κόσμου να κάνει λόγο για εκτενή χρήση Photoshop. Η φωτογράφος όμως και κολλητή φίλη της Δούκεσσας του Σάσεξ, η ηθοποιός Τζανίνα Γκαβανκάρ, δημοσίευσε στο λογαριασμό της στο Twitter την αρχική φωτογραφία πριν υποστεί επεξεργασία, για να δείξει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε Photoshop στο πρόσωπο της Δούκεσσας φίλης της.